Καλησπέρα σας. Ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμαλή στις γιορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης. Έκρηξη με δεκάδες τραυματίες το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Οριστικά δεν θα μετάσχουν οι Σοβιετικοί στην Ολυμπιάδα, δήλωσε ο Πρόεδρος της Σοβιετικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Μαράτ Γκραμόφ. Αυτές είναι και οι σημαντικότερες ειδήσεις του δελτίου μας. Ισχυρή έκρηξη έγινε το μεσημέρι σε τυροπιτάδικο που βρίσκεται σε κτίριο στη διασταύρωση των οδών Σταδίου και Γεωργίου Σταύρου απέναντι από τα δικαστήρια της Οδού Σανταρόζα και την Εθνική Τράπεζα. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν δεκάδες, από τα οποία τα 36 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και τα 8 είναι σοβαρά. Για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει ο ρεπόρτερ Ευθύμιος Γεωργίου που είναι μαζί μας στο στούντιο. Λίγο πριν από τις 2.30 το μεσημέρι, οι υπάλληλοι του τυροπιτάδικου που βρίσκεται στη διασταύρωση των δρόμων Σταδίου και Γεωργίου Σταύρου δεν άντεξαν στη δυσοσμία που δεν άντεξαν στη δυσοσμία του υγραρίου που διέφευγε από μία φιάλη και βγήκαν έξω. Ο υπεύθυνος του καταστήματος κατέβηκε στο υπόγειο και σε λίγα λεφτά ξανανέβηκε λέγοντας στους υπαλλήλους: «Έκλεισα τη φιάλη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα». Αυτό ήταν. Δεν πρόλαβε όμως να τελειώσει τα λόγια του και μια ισχυρή έκρηξη συγκλώνησε την περιοχή. Η ώρα ήταν 3 παρα 25. Το οδόστρωμα της Σταδίου γέμισε ανθρώπινα κορμιά, τα περισσότερα από τα οποία ήταν πλημμυρισμένα στο αίμα. Στους ορόφους της πολυκατοικίας δεκάδες αποκλεισμένοι φώναζαν βοήθεια και ανάμεσά τους ένας καθηγητής των Γερμανικών με την κόρη του και 4 μαθητές του. Σε λίγο η περιοχή που θύμιζε πεδίο μάχης αποκλείστηκε από ανθρώπους και αυτοκίνητα, ενώ τα ασθενοφόρα του 166 και του ΙΚΑ με μεγάλη δυσκολία προσπαθούσαν να φτάσουν κοντά και να παραλάβουν τραυματίες. Αλλά ας αφήσουμε καλύτερα τους αυτόπτες μάρτυρες να μας δώσουν αυτές τις δραματικές σκηνές όπως ακριβώς τις έζησαν. Βλέπω το ταξί σε χάλια. Την ώρα της έκρηξης περνάγατε από κάτω? Ακριβώς στο σημείο εκείνο ήμουνα. Τη στιγμή εκρήξεως ήμουνα ακριβώς όταν έπεσε η πόμπα. Είχατε πελάτες μέσα, δραματίστηκε? Είχα μια κοπελίτσα, ναι. Δραματίστηκε? Όχι καθόλου, ούτε εγώ. Ούτε σε από τα τζάμια? Καθόλου. Εκείνη, μετά ακριβώς την έκρηξη τι είδατε, τι έγινε ακριβώς? Δεν είδα τίποτα, μόνο άκουσα. Όλη η περιοχή αυτή ήταν καλυμμένη από μια σκόνη που μάλλον έφυγαν. Έφυγαν ακόμα βιτρίνες. Όλα τα διαφημιστικά που βλέπετε στην πρόσωψη, πολλά δεν ήταν απάνω στο αυτοκίνητό μου. Είδατε κόσμο τραυματίες να βγαίνουν από πού? Είδα ένα τραυματία ακριβώς στο σημείο της στάσεως, ο οποίος είναι από πάνω μερικά τα αίματα. Βρισκόμουν ακριβώς 2 μέτρα απέναντι από το πεζοδρόμιο που είναι η στάση. Εκεί πέρα οι πινακίδες που λέει απαγορεύεται. Άξαφνα προχωράω τη Σταδίου και άξαφνα ένα αμάξι σταματάει δίπλα μου. Και μόλις σταματάει θέλω να σταματήσω κι εγώ γιατί δεν μπορώ να περάσω. Και ακούω ένα μπαμ και μας πέταξε και εμένα και τη γυναίκα μου απέναντι στο παράθυρο στα δικαστήρια. Τόσο πολύ. Εφού έχασα το φως μου, η γυναίκα μου είναι κομμένη εδώ πέρα. Εδώ στην κοιλιά που είναι σε ενδιαφέρουσα είναι κομμένη και τα πόδια της. Εγώ το κεφάλι έχω χτυπήσει, η πλάτη εδώ πέρα είναι σκισμένη με ράψανη και στο πόδι. Μου κάνανε 4 ενέσεις τοπικές εκεί για να μην πονάω. Η έκρηξη έγινε ακριβώς. Η έκρηξη έγινε ακριβώς απέναντι που είναι το τυροπιτάδικο. Εκείνη την ώρα υπήρχε κόσμος μπροστά. Εδώ πέρα στη στάση ήταν γεμάτο κόσμος. Άξαφνα όμως με το μπαμ που ακούνε, εγώ δεν κατάλαβα πώς με πέταξε πάνω από τη μηχανή με τη γυναίκα μου και μας κόλλησε απέναντι. Και συγκεκριμένα πήγα να τις πάρω ένα δαχτυλιδάκι της φουκαριάρας λόγω της εγκυμοσύνης να της δώσω λίγο χαρά που το είχε καμάρι. Και μου κοπήκαν και τα πόδια αυτή τη φορά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορείτε να μου πείτε για εμένα 2 κουβέντες. Πώς ακριβώς... Σας είπα, εξαρχόμουν από το γραφείο μου, από την είσοδο της πολυκατοικίας, στα 2.43, όταν ξαφνικά έγινε το η έκρηξη. Εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, δεν κατάλαβα, υπήρχε μια έντονη μυρωδιά από γκάζι, αλλά νομίζαμε ότι μπορεί να είναι κάποια βόμβα η οποία έχει τοποθετηθεί και έκρηξη. Μετά μάθαμε στο πρώτο βοηθό που διακομίστηκα, μάθαμε ότι πρόκειται περί έκρηξης γκαζιού. Αυτά. Η έκρηξη, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, αποδίδεται στην διαφυγή αερίου από μια φιάλη που υπήρχε στο υπόγειο εργαστήριο του τυροπιτάδικου. Οι υπάλληλοι μόλις το κατάλαβαν βγήκαν έξω και ειδοποίησαν τον υπεύθυνο κύριο Μιχάλη Ρίζο που βρισκόταν σε κάποιο άλλο κατάστημα κοντά. Ο κύριος Ρίζος που συμπεριλαμβάνεται στους σοβαρά τραυματισμένους πήγε στο υπόγειο και έκλεισε τη φιάλη και βέβαια νόμισε πως το πρόβλημα είχε λυθεί αλλά έκανε λάθος.
Το αέριο είχε πλημμυρίσει το χώρο και κάποια στιγμή ο σπινθήρας από ένα ψυγείο, όπως εικάζεται, προκάλεσε την τρομακτική έκρηξη που έστειλε δεκάδες ανθρώπους στο νοσοκομείο. Πού έσφευσαν ο Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως Απόστολος Λάζαρης, ο Υπουργός Εσωτερικών Αγαμένων Κουτσόγιωργας, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως Γιάννης Κουλαρίκης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης. Ας δούμε όμως τι είπαν στην συνάδελφο Έμι Κροκίδη οι τραυματίες στον Ευαγγελισμό και, το Ιπποκράτιο. Το όνομά σας μου λέτε? Ευάγγελος Κύρκος. Ήμουν απ' έξω και εκείνη τη στιγμή φώναξε ένα ταξίστα. Οπότε γίνεται μία βόμβα και ήταν και πέφτει ολόκληρο εκεί και τα χώματα και έπεσα κι εγώ κάτω. Μου ήρθανε πάνω στο κεφάλι και πληγώθηκαν κάνα δεκαριά πολύ βαριά. Εγώ πώς γλίτωσα δηλαδή είναι θαύμα. Το όνομά σας μου λέτε? Παναγιώτης Πολίτης. Είχατε κατάστημα δίπλα στο σημείο που έγινε η έκρηξη εσείς? Ναι. Πώς ακριβώς έγινε και εσείς χτυπήσατε? Ένα μπαμ άκουσα και βρέθηκα 4 μέτρα μακριά από το γραφείο που καθόμουν. Μία έκρηξη άκουσα και είδα τη φωτιά που έπεσε πάνω. Φωτιά έπεσε πάνω σας? Φωτιά έπεσε, γιατί κοίταξα το σώμα μου και καίγουμε και σηκώθηκα, γιατί κάθομαι σε ένα μηχανάκι. Έτρεχα στον δρόμο. Εκεί σταμάτησε το πρώτο αυτοκίνητο και πήγε στις πρώτες βοήθειες. Πλούμπι φετινή. Πού βρισκόσασταν την ώρα που έγινε η έκρηξη? Εγώ πήγαινα για το τρόλι, για να πάω προς το Παγκράτη, στο γιατρό. Και άκουσα μια έκρηξη. Και τζάμια έπεσε, ένα καπνό, μια σκουτίδα και τίποτα άλλο δεν είναι. Πέσατε κάτω εκεί? Δεν έπεσα κάτω, αλλά με χτύπησε στα πόδια και γιώμησα αίματα. Τώρα ο κόσμος άλλος φώναζε από εδώ, άλλος φώναζε από εκεί. Τα τραύματα που ήρθαν από γυαλιά τζάμια, από την έκρηξη αυτή που είχε γίνει, και φυσικά περισσότερο χρόνο χάσαμε από το να αφαιρέσουμε όλα αυτά τα τζάμια. Το στενός. Κατά τα άλλα, στούμε, όλα πήγαν καλά, ευχάριστα. Δηλαδή εκτός κινδύνου τώρα. Εκτός κινδύνου τώρα φυσικά είναι όλοι αυτοί. Οι πιο βαριά τους είχαμε στο χειρουργείο, αυτοί είναι εκτός κινδύνου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι άλλοι πιο ελαφριά τους αφήσαμε κάτω στα επίγοντα περιστατικά, οπότε δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο για αυτούς. Ναι, όλοι εκτός κινδύνου. Είναι ορισμένοι που, όπως άκουσα, τους μεταφέρανε 2 στο ΚΑΤ και ορισμένοι στο Ιπποκράτιο, αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτούς. Εδώ με την κλινική μας είμαστε εντάξει με όλους. Πριν κλείσουμε το θλιβερό αυτό θέμα, πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγο μας έστειλε ο Σύλλογος Εργαζομένων στο ΚΑΒ 166 μια ανακοίνωση. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι παρά το γεγονός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ορισμένες από τις πιο σημαντικές ειδήσεις του απόψινού μας δελτίου. Ο ελληνικός λαός μπορεί να αισθάνεται και ασφαλής και περήφανος για τις ένοπλες δυνάμεις, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη. 53 τραυματίες, από τους οποίους 8 σοβαρά, και σοβαρές υλικές ζημιές στο κέντρο της Αθήνας από έκρηξη φιάλης υγρέας. Μέρκοβιτς, το rebound από τον Φασούλα, Σταυρόπουλος, κόβεται η προσπάθεια του Σταυρόπουλου να δημιουργήσει τον εφηβιασμό από τον Μπόσκοβιτς. Σταυρόπουλος και πάλι.